Με τον υδράργυρο ακόμη στους 24 βαθμούς, αλλά με τις σκέψεις, τις εικόνες των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν το χειμώνα και το Μύκτος, πραγματοποιήθηκε σήμερα για πρώτη φορά αποκεντρωμένα η κοινή συνεδρίαση των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας Ηρακλείου και Λασιθίου. Έχουμε πάρει κάποιες εξημένες αρμοδιότητες πλέον σαν περιφέρεια, τα ρέματα, τα ποτάμια, όλα αυτά που γνωρίζαμε. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε ακόμα τους πόρους που πρέπει. Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που το έχουν πάρει απάνω στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στα Υπουργεία, ότι δώστε μας δώσατε αρμοδιότητες, αλλά κοιτάξτε να έχουμε και τα κατάλληλα καύσιμα. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, καθώς στο Μύρτος βρίσκεται η μεγάλη γέφυρα των Μουρνιών, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα. Έχουν τέτοια ένταση και τέτοια μορφή, που στο πέρασμά τους, αν δεν προλάβεις, αν δεν έχεις λάβει προληπτικά μέτρα, εξαφανίζουν ανθρώπους, εξαφανίζουν περιουσίες, εξαφανίζουν ό,τι περνάει στο διάβα τους. Άρα έχουμε ευθύνη, έχουμε υποχρέωση να συνεργαστούμε. Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας μετέφερε τις κατευθύνσεις που έδωσε πριν από λίγες ημέρες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, που βρέθηκε στην Κρήτη ζητώντας εγρήγορση από τους Δήμους για την πρόληψη των πλημμυρικών φαινομένων που αποδείχτηκαν σαρωτικά και καταστροφικά. Αγωνία για το αύριο. Αγωνία αν συμβούν τα περσινά, αν είμαστε έτοιμοι. Αγωνία για το αν μπορούμε να δώσουμε κοντήλια. Αγωνία για το τι είναι πλέον η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με τα καινούργια δεδομένα. Μάλιστα, παραδόθηκε χρήσιμο υλικό με χαρτογράφηση και επισήμανση όλων των επίμαχων επικίνδυνων σημείων σε ποτάμια, ρέματα και πρανή κατά μήκος του οδικού δικτύου. Να δοθούν μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Οι αρμοδιότητες υπάρχουν, οι νόμοι υπάρχουν. Καταμερισμός των αρμοδιοτήτων υπάρχει σαφής τώρα με τις νομοθεσίες. Έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Το κράτος όμως νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει τσίπτει περισσότερο στα προβλήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και οργανωνόμαστε προς τον καλύτερο. Ο προβληματισμός είναι γενικευμένος στους επικεφαλείς των τμήματων πολιτικής προστασίας για την έλλειψη πόρων. Ωστόσο, όπως επεσήμαναν, η μέχρι τώρα συνεργασία για πιο άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι των σώματων ασφαλείας και των εθελοντικών οργανώσεων. Είμαστε σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, ανά πάσα στιγμή, είτε πρόκειται για θέματα πρόληψης, είτε για θέματα αντιμετώπισης. Η ομάδα μας απαρτίζεται από πιστοποιημένους διασώστες. Εκπαιδευόμαστε συνεχώς με στόχο την αντιμετώπιση και την πρόληψη με το σωστότερο τρόπο.